Πολιτικές ισότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιεί το Σάββατο στην Άρτα η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ως κύρια ομιλήτρια η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα, ενώ τον κατάλογο των ομιλητριών συμπληρώνουν μεταξύ άλλων αιρετές και γυναίκες που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ήπειρο. Εμείς ετοιμάσαμε μία ημερίδα και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη φετινή χρονιά, φεύγοντας λίγο έξω από τα Γιάννενα, να πάμε και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, ξεκινώντας από την Άρτα. Η ημερίδα μας έχει σαν τίτλο τις πολιτικές ισότητας, την τοπική αυτοδιοίκηση και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Θα έχουμε την τιμή να παραστεί και να κάνει την κεντρική ομιλία η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κυρία Κούβελα, και αξιόλογοι συνάδελφοι όπως η Δήμαρχος Σουλίου, η κυρία Μπραήμη, η κυρία Μαραγκουδάκη, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η κυρία Σίμου, συνάδελφος και συντοπίτης Άσας, η οποία είναι μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας, η κυρία Μπράτη, νομικός και γραμματέας της Επιτροπής Ισότητας. Θα αναπτύξουμε θέματα σχετικά με τον τίτλο της ημερίδας και επίσης έχουμε ένα τραπέζι το οποίο θα αναφερθούν γυναίκες οι οποίες με πολλή δυσκολία ίσως στην αρχή αλλά προσπάθησαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια επιχειρηματικότητα σε διάφορους τομείς, στον πρωτογενή τομέα αλλά σε διάφορα έτσι όπως είναι άλλη με το μέλι αλλά με τα αρωματικά φυτά. Μέσα από ατομικές προσπάθειες είτε μέσα από γυναικείους συνεταιρισμούς και είμαστε ευτυχείς γιατί στην Ήπειρο έχουμε πολλές τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες. Θα υπάρχει λοιπόν και ένα τραπέζι για την επιχειρηματικότητα όπου και εκεί θα γίνουν μετά τοποθετήσεις από όλες τις παρευρισκόμενες και τους παρευρισκόμενους. Η ημερίδα μας έχει σαν στόχο και απευθύνεται στις γυναίκες όλες αιρετές, υποψήφιες και ενδυνάμει υποψήφιες. Αν θέλετε είναι και ένα, έτσι μια αφύπνιση μικρή προς τον γυναικείο πληθυσμό να μπορέσει να έρθει, να ακούσει και να μπορέσουμε να τύχουμε έτσι και περισσότερων γυναικών οι οποίες θα ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τα κοινά. Θέλω να πω βέβαια ότι όσον αφορά και το τραπέζι της γυναικείας επιχειρηματικότητας γνωρίζουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα λόγω και της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης οπότε οφείλουμε με συντονισμένες προσπάθειες η κεντρική εξουσία, η τοπική αυτοδιοίκηση να σταθούμε δίπλα σε κάθε δράση και σε κάθε προσπάθεια που καταβάλουν οι γυναίκες να μπορέσουν έτσι και οι ίδιες να σταθούν στα πόδια τους και να αυξήσουν και την οικονομία στο σπίτι τους, το εισόδημά τους. Και είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες είναι αυτές που μαστίζονται περισσότερο και από την κρίση που βιώνουμε όλοι λόγω της ανεργίας και έχουν δημιουργηθεί δυστυχώς φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και ακραίας φτώχειας σε πολλές περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε την παρουσία όλων. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση της ημερίδας αυτής. Θα χαρώ πολύ να είστε εκεί και να καλύψετε την ημερίδα όσο το δυνατόν έχετε την ευχέρεια. Και εκείνο που θέλουμε έτσι να περάσει ένα μήνυμα ότι οι γυναίκες μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Έχουμε δυνατότητες, αρκεί να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας. Και είναι αλήθεια ότι όλες όσες ασχολούμαστε με τα κοινά, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, θέλει να αποδεικνύεις καθημερινά ότι μπορούμε και θέλουμε. Να γνωρίζουν όμως οι γυναίκες ότι μέσω ημών μπορούμε να μπορέσουμε να προασπίσουμε και να προωθήσουμε θέματα, ενδιαφέροντα, ανησυχίες που είναι κοινά σε όλες μας και είμαστε εδώ πραγματικά για να βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θέλουμε μια κοινωνία με ισοτιμία, μια κοινωνία με ισότητα των δύο φύλων, με αξιοκρατία, με ίσες ευκαιρίες. Και έτσι όλοι μαζί να συμπορευτούμε έχοντας φυσικά και τις αξίες της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Δύο αξίες οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερες στην περίοδο που βιώνουμε. Στην εκδήλωση βασική ομιλήτρια θα είναι επίσης και η Περιφερειακή Σύμβουλος Ηπείρου Αναστασία Σίμου με θέμα γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, γυναίκες στην αγορά εργασίας, διακρίσεις στερεότυπα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Σάββατο 30 του μηνός, η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Δύο Φύλων, αρχής γενωμένης από την Άρτα, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, να το τονίσουμε, ξεκινάμε ημερίδες, συνέδρια, που αφορούν τη γυναίκα και όχι μόνο, τα δύο φύλλα. Η Επιτροπή είναι Επιτροπή Ισότητας των Δύο Φύλων.
Πράγματι υπάρχουν καταξιωμένες κυρίες, οι οποίες θα αναλύσουν διάφορα θέματα, όπως έχει να κάνει με την γυναίκα στην αυτοδιοίκηση, πολιτικές ισότητας, γυναίκα και επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα. Ειδικά στη σημερινή εποχή, να το τονίσω αυτό, και λόγω της κρίσης που υπάρχει, η γυναίκα βάλεται περισσότερο. Δηλαδή, η ανεργία είναι σε υψηλότερα ποσοστά στη γυναίκα από ό,τι στον άντρα. Η κατάληψη θέσεων ευθύνης αφορά περισσότερο το γυναικείο πληθυσμό. Δηλαδή, υπάρχει μία, όχι υποτίμηση της γυναίκας προς Θεού, αλλά δεν καταλαμβάνουν εύκολα θέσεις ευθύνης. Στην εκπαίδευση, στην πολιτική, σε όλους τους τομείς της δράσης. Γι' αυτό λοιπόν, σαν Επιτροπή Ισότητας και λόγω της εξωστρέφειας που είπαμε ότι πρέπει να δείχνει αυτή η Επιτροπή, να μας μάθουν όλοι τι δράσεις κάνουμε, τι πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται στο γυναικείο χώρο. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε από την Άρτα και έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας η Γενική Γραμματέας Ισότητας, η κυρία Κούβελα, να είναι η Δήμαρχος Σουλίου, η κυρία Μπραήμη, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η κυρία Μαραγκουδάκη και άλλες καταξιωμένες ομιλήτριες, όπως και γυναίκες επιχειρηματίες. Γυναίκες οι οποίες έκαναν τα λόγια πράξη και είναι καταξιωμένες στο χώρο αυτό. Θα υποθούν πράγματα που έχουν να κάνουν και με την επιχειρηματικότητα και με προγράμματα τα οποία τρέχουν. Έτσι λοιπόν, καλώ όλες τις γυναίκες και τα δύο φύλλα, όχι μόνο τις γυναίκες, να μας τιμήσουν με την παρουσία τους, γιατί θα υποθούν απόψεις που όλες μα όλες θα μας βρουν ωφελημένες. Θα ξεκινάμε από την Άρτα, αλλά θα πάμε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, στα Γιάννενα, στη Θεσπρωτεία και στην Πρέβεζα, γιατί έτσι πρέπει να ενημερωθούν όλες οι γυναίκες της Ηπείρου. Θα έχουμε την τιμή, την ημέρα εκείνη, από όσο μας έχουν πει, στον τόπο μας να έρθουν γυναίκες από όλη την Ήπειρο, οπότε πρέπει οι Αρτινές να δώσουμε το καλό παράδειγμα.